Έφτασε και στην Ελλάδα δυστυχώς η μετάλλαξη κένταυρος του κορονοϊού, καθώς ο ΙΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Στο μεταξύ, ξεκινούν αύριο οι εμβολιασμοί με τα επικαιροποιημένα εμβόλια για τις παραλλαγές του στελέχους Όμικρον, ενώ σήμερα αναμένονται και οι αποφάσεις της Επιτροπής Εμβολιασμών για την τέταρτη και πέμπτη δόση. Σύμφωνα με τον Μάριο Θεμιστοκλέου, το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που είναι και υπεύθυνος του εμβολιαστικού προγράμματος, την αναμνηστική δόση την κάνουν όλοι, αφού έχει παρέλθει ένα διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών. Από την προηγούμενη. Την ίδια ώρα, μια σοβαρή καταγγελία έρχεται στο φως στη Λαμία, καθώς συγγενείς ενός 49χρονου καταγγέλουν ότι ο άνθρωπός τους πέθανε στα εξωτερικά ιατρία, ενώ υπήρχαν 3 άδεια κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Εμένουμε στα της πανδημίας. Καλησπέριζω τον καθηγητή πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Τζανάκη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κύριε Μελικόνη. Καταρχάς, πόσο σας ανησυχεί ο εντοπισμός του πρώτου κρούσματος της μετάλλαξης κένταυρος στην Ελλάδα? Σας ρωτώ γιατί μέχρι τώρα πάνω κάτω είχαμε συνηθίσει ότι οι όμικρον 4 και όμικρον 5 δεν στέλνουν αναλογικά τόσο πολύ κόσμο στο νοσοκομείο ή στις ΜΕΘ. Ισχύει το ίδιο και για τον κένταυρο? Ξέρουμε ότι είναι πιο μεταδοτικός. Ναι. Επίσης, εικάζουμε ότι είναι το ίδιο νοσογόνος και παθογόνος με την εξαδέλφη του, την όμικρον 5. Ναι. Θέλω να πω εδώ επίσης ότι το κρούσμα που βρήκαμε σήμερα δεν υπήρξε σήμερα, χτες, προχτές. Ήταν τουλάχιστον γύρω στις 15 με 25 Αυγούστου. Τότε αρρώστησε, μολύνθηκε αυτός ο άνθρωπος. Και μάλιστα εικάζω ότι θα βρούμε και άλλα, τουλάχιστον μια συστάδα από κρούσματα γύρω του θα βρούμε με την παραλλαγή κένταυρος, εικάζω, εκεί στην περιοχή τη γεωγραφική που ήταν, νομίζω, στην Αθήνα. Τώρα, το ερώτημά σας. Η κένταυρος δεν έχει επικρατήσει πουθενά σε ευρωπαϊκή χώρα, όπου έχει υπάρξει ένα γιγαντιό κύμα της όμικρον 5. Αυτό οφείλεται στην πολύ μεγάλη ανάπτυξη ανοσίας του πληθυσμού σε μια πάρα πολύ κοντινή μετάλλαξη του κένταυρου, που είναι όμικρον 5. Εάν λοιπόν ακολουθήσουμε την πεπατημένη της Αγγλίας, της Γερμανίας και άλλων χωρών, που έχει υπάρξει εδώ και 2 μήνες η κένταυρος, αλλά δεν φαίνεται να επικρατεί σε μεγάλους αριθμούς, τότε εικάζω ότι δύσκολα θα επικρατήσει έναντι της όμικρον 5, παρότι έχει τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά να είναι το επόμενο στέλεχος που μπορεί να μας προβληματίσει. Τώρα, κύριε Τζανάκη, είδατε και σήμερα τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ. Θέλω να σας ρωτήσω, λοιπόν, αν είναι δόκιμος ο τρόπος που το ρωτάω και το αντιλαμβάνομαι, πόσο ανησυχητική ή λιγότερο ανησυχητική, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτή τη στιγμή η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας ως βάση για να δούμε τι θα γίνει ακριβώς το χειμώνα, τώρα που ανοίγουν τα σχολεία, που σιγά σιγά ο καιρός θα κρυώσει. Δηλαδή, πόσο ψηλά είμαστε στο σκαλοπάτι εξάπλωσης του επόμενου κύματος της πανδημίας? Νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο. Δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις με πέρυσι, διότι τα δεδομένα τελείως διαφορετικά. Τα στελέχη όμικρον τελείως διαφορετικά από το Δέλτα που ήταν πέρυσι. Όμως διάγουμε ένα εξαιρετικά ήσυχο Σεπτέμβριο. Πιστεύω ότι θα αποκλιμακωθούμε κι άλλο. Ήδη θάνατοι είναι χαμηλοί διψήφοι. Θα γίνουν μάλλον χαμηλοί διψήφοι αριθμοί, κοντά στο 14, στο 12, στο 15, τις επόμενες 2 εβδομάδες, ενώ τα κρούσματα αυτή τη στιγμή θα κυμανθούν κάτω από τις 5.000 τις επόμενες εβδομάδες την ημέρα. Προσέχτε, έχουμε 35.000 κρούσματα τη εβδομάδα, όταν προ ενός μηνός είχαμε 35.000 την ημέρα. Σωστό. Επομένως, διάγουμε ένα εξαιρετικά ήσυχο Σεπτέμβριο, παρότι ακόμα ο τουρισμός και οι διακοπές είναι μεν λιγότερες, αλλά έχουμε ακόμα αρκετό τουρισμό και αρκετές κοινωνικές επαφές όλοι μας. Συνεπώς, περιμένουμε ένα εξαιρετικά ήσυχο Σεπτέμβριο. Ελπίζω να κατέβουμε ως επιδημιολογικό γόνα και άλλο. Και όταν θα ξεκινήσει, αν θα ξεκινήσει το επόμενο επιδημικό κύμα, να είμαστε σε καλή κατάσταση, να ξεκινήσουμε από χαμηλό σκαλοπάτι, ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε και να διαχειριστούμε το επόμενο πανδημικό κύμα που αναμένεται έτσι προς το τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη ή απαρχή. Ωστόσο, κύριε Τζανάκη, είχαμε αρκετούς θανάτους για καλοκαίρι συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ή όχι? Ήτανε θάνατοι, όχι. Δεν είχαμε πολύ, πολύ περισσότερους θανάτους. Σίγουρα είχαμε λίγο περισσότερους θανάτους. Όταν εμείς πηγαίναμε γύρω στους 30 θανάτους
την ημέρα, η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, πήγαινε γύρω στους 20 με 22 θανάτους την ημέρα, είναι θάνατοι γυριατρικού πληθυσμού με πάρα πολλά συνοδά προβλήματα, στους οποίους η οποιαδήποτε ίωση, όχι μόνο ο κορονοϊός, η οποιαδήποτε ίωση, μια πλήγα στρατιωτήτηδα, ένα απλό κρυολόγημα, μπορεί πραγματικά να απορριθμίσει τόσο πολύ τα συνοδά τους προβλήματα, που είναι πολύ βαριά, ώστε στην ουσία εξαιτίας τους αυτοί οι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Αυτού του είδους τους ανθρώπους, αυτούς τους συμπολίτες μας νοσηλεύαμε, αυτούς αντιμετωπίζαμε, καθαρά γυριατρικά προβλήματα ή ανθρώπους χαμηλότερης ηλικίας που είχαν όμως πάρα πολύ ενεργά και σοβαρά ογκολογικά και αιματολογικά προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, κλείνοντας, όποιος είναι απροστάτευτος από το εμβόλιο και ανήκει στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, να πάει να κάνει αυτό που άνοιξε τώρα, ας μην είναι το ειδικό για να αντιμετωπίζει την όμικρον 4 και την όμικρον 5, ή να περιμένει ένα μήνα να έρθει το στοχευμένο? Θα πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ακολουθήσουν τυφλά τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, που ήταν σαφείς. Οι άνω των 60, ανεξαρτήτως αν είναι άρρωστοι, θα πρέπει να κάνουν τέταρτη δόση, και είναι ευκαιρία τώρα με το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Ναι. Όσοι έχουν συνοδά νοσήματα πολύ σοβαρά, που καταγράφονται στους πίνακες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, ανεξαρτήτως ηλικίας, πρέπει να κάνουν τέταρτη δόση με το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία τώρα. Όσοι έχουν νοσήσει όμως με τρεις δόσεις και έχουν νοσήσει μετά τον Απρίλιο, αφού συνοηθούμε τους γιατρούς τους, θα μπορούσαν ίσως να περιμένουν το ακόμα πιο επικαιροποιημένο εμβόλιο της όμικρον 5 που θα έρθει, πιστεύω, περί τα μέσα Οκτωβρίου. Κύριε Τζανάκη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ για τον χρόνο και για τις πολύτιμες, όπως πάντα, επισημάνσεις σας. Καλό βράδυ. Καλησπέρα σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.